Ναι. Τι τρέχει, Βαλέρια. Σου είπα να με ενοχλήσεις για τίποτα ή για κανένα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, αλλά... Αλλά... Έπρεπε να σας το πω, κύριε Δράκο. Να μου πεις τι. Εντάξει, λέγει, Βαλέρια, τι τρέχει. Πρόκειται για κάποιο πολύ δυσάρεστο νέο. Δυσάρεστο. Μάλιστα. Τι έγινε, κατρακυλούν οι μετοχές στο χρηματιστήριο? Όχι. Έπαθες μια κανένα καράβι μας? Ούτε. Τότε τι τρέχει? Κύριε Δράκο, είναι... Δηλαδή πρόκειται για κάτι πολύ πιο δυσάρεστο. Πιο δυσάρεστο από το να βουλιάξει κάποιο καράβι μας ή να γκρεμοστακιστούν οι μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου? Μάλιστα. Δεν σε καταλαβαίνω, Βαλέρια. Τι τρέχει επιτέλους, ποιο είναι αυτό το δυσάρεστο νέο? Η γυναίκα σας. Έπαθε τίποτα η Βίρνα? Όχι, αλλά... Αλλά τι? Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσω ξερός. Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο δικηγόρος σας. Η γυναίκα σας. Χθες έκανε αίτηση διαζυγίου. Η κυρία Βίρνα σας κοινοποίησε αντίγραφο της αίτησης. Λυπάμαι πολύ, κύριε Δράκο. Είπα στον κύριο Ιωαννίδη να σας πάρει στο προσωπικό σας τηλέφωνο. Ναι. Έλα, Σαύρο. Τι μου λέει τώρα η Βαλέρια? Πότε? Κανονική αίτηση διαζυγίου. Και τι λόγο σου αναφέρει? Ασυμφωνία χαρακτήρων. Τουλάχιστον είναι όπως πάντα αξιοπρεπής. Πώς? Είσαι με τα καλά σου? Τι ερώτηση είναι αυτή, ρε Σαύρο? Ωραία, δεν είμαι υπόδειγμα συζύγου. Μπορεί να τραβιέμαι με διάφορα φουστάνια, λίγο παραπάνω. Αλλά την αγαπώ, τη σέβομαι. Αν τη χάσω, η ζωή μου θα είναι έρημος. Ναι, αυτό ελπίζω. Με τον καιρό να της περάσει. Δεν θέλω χωρισμό. Εντάξει. Μελέτησε την αγωγή διαζυγίου και να τα πούμε. Α, Σταυρό. Κάτι άλλο πιο σοβαρό από όλα. Όπως ξέρεις, η μεγαλύτερη περιουσία μου την έκανα μετά το γάμο μας. Από όσο ξέρω, υπάρχει ένας κολονόμος που λέει ότι τα φτιάξαμε μαζί όλα. Τι μπορεί να μου πάρει σε περίπτωση χωρισμού? Τα μισά καράβια και 5-6 τράπεζες. Σοβαρά. Έλα, σας αστεία τώρα. Τι? Καλά. Μάλιστα, καλά. Θα σε δω αργότερα. Τι άνθρωπο έχω στο πλάι μου τόσα χρόνια τώρα. Ξέρεις τι έκανε? Ποιος? Η γυναίκα μου. Μαντεύω πως ναι. Μαντεύεις? Για λέγε. Δεν θέλει ούτε εσάς, αλλά ούτε και τα λεφτά σας. Τα έχω εμένα. Καμιά φορά εσύ γυναίκες εσείς τα κατανοείτες. Μάλλον εσείς δεν είστε σε θέση να κατανοείτε πόσο αξίζουμε, κύριε Δράκο. Όταν δεν σας ζητάμε χρήματα, όταν δεν σας εκμεταλλευόμαστε και όταν κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, γινόμαστε ακατανόητες. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνετε? Δεν ξέρω. Αλλά δεν θέλω να τη χάσω. Την αγαπώ, καταλαβαίνεις? Είναι η γυναίκα μου. Ο σύντροφός μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε άλλη μια προσπάθεια, κύριε Δράκο? Αυτό θα κάνω. Πάρε αμέσως τηλέφωνο την γραμματέα της, την Ελβίρα. Και πες να μου κανονίσεις ένα ραντεβού με τη Βίρνα το μεσημέρι. Να επιμένεις. Εντάξει, κύριε Δράκο. Πρέπει να την πείσω. Δεν θα αντέξω να τη χάσω. Όχι. Αυτό δεν πρόκειται να τα αντέξω.